Στη Σουηδία, στο παιχνίδι που μετέδωσε ζωντανά ο Αντένα, η Elfsborg προηγήθηκε με τον Mobike στο 16. Η ΑΕΚ, που παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, έφτασε στην ισοφάριση με την ωραία ατομική προσπάθεια του Παπά στο 49. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, στέλνοντας τρεις φορές την μπάλα στο δοκάρι του Μορέτο. Αλλά η ΑΕΚ απέσπασε τελικά το βαθμό της ισοπαλίας. Σταθήκαμε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε και εμείς ευκαιρίες όπως και η Elfsborg, και πιστεύω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα.